Είμαι ο Δημήτρης Παπαζιμούρης από το Κουτσίνα Καρούσο και θα σας δείξω πόσο εύκολο είναι να φτιάχνουμε υπέροχα αρωματικά βούτυρα. Τα αρωματικά βούτυρα απογειώνουν την γεύση του φαγητού με το οποίο τα ταιριάζουμε και είναι πολύ εύκολο να τα φτιάξετε σπίτι με τους δικούς σας συνδυασμούς. Βγάλτε το βούτυρο από το ψυγείο τουλάχιστον 1-2 ώρες πριν αρχίσετε για να μαλακώσει. Ετοιμάστε τα μυρωδικά που επιλέξατε και ψιλοκόψτε τα. Αν βάλετε σκόρδο, πολτοποιήστε το. Σε όλες τις περιπτώσεις πάντως θα χρειαστεί αλάτι για να εντείνει τη γεύση. Προσθέτετε τα αρωματικά. Με ένα πιρούνι λιώνετε το βούτυρο σε ένα μπολ και ανακατεύετε για 1 λεπτό μέχρι να ενσωματωθούν. Μετά μπορείτε να το βάλετε σε ένα μπολ στο ψυγείο ή να το απλώσετε σε μια μεμβράνη και να το κάνετε μπαστούνάκι. Βλέπετε εδώ πως σφίγγω τις άκρες ώστε να γίνει ένας κύλινδρος. Χρησιμοποιώ αυτό το σουπλά από μπαμπού για να δημιουργήσω οδοντοτές άκρες στον κύλινδρο ώστε να είναι πιο όμορφο όταν κοπεί σε ροδέλες. Μπορείτε απλά να το απλώσετε στο ψωμί σας ή καλύτερα να το αφήσετε να λιώσει πάνω από ένα βρασμένο καλαμπόκι ή από μια ζουμερή μπριζόλα και να απογειώσει πραγματικά τη γεύση. Ό,τι και να επιλέξετε, το αποτέλεσμα θα είναι λαχταριστό και είδατε πόσο εύκολο είναι να το κάνετε σε λιγότερο από 5 λεπτά. Ένα μικρό λιχουδιαστό μυστικό από το Λουρπακ και το Κουτσίνα Καρούσο.